Πάμε τώρα σε σένα, Χαρά, καθώς είχαμε και μία δολοφονία η οποία μετά από αρκετά χρόνια εξιχνιάστηκε. Πρόκειται για τη δολοφονία ενός 75χρονου. Ναι, πράγματι, μετά από σχεδόν 2 χρόνια, μετά τη δολοφονία του 75χρονου Λεωνίδα Χατζημιχάλη, ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για το άγριο έγκλημα στη Σάμο. Ο Λεωνίδας Χατζημιχάλης είχε βρεθεί νεκρός τον Αύγουστο του 22 σε μια ερημική τοποθεσία κοντά στην περιοχή της Ψηλής Σάμου. Το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε πρώτος ο γιος του, που τον αναζητούσε μέσα στη νύχτα καθώς είχε αργήσει να επιστρέψει σπίτι. Ο πατέρας λοιπόν 3 παιδιών εκτελέστηκε εν ψυχρό με δίκανο. Φαίνεται ότι κάποιος του είχε στήσει καρτέρι θανάτου την ώρα που άδειαζε τα λύματα από το φορτηγό βιτίο του. Μάλιστα το φορτηγό έφερε και σημάδι πυροβολισμού στο παρμπρίζ. Παρά τα πειρά που δέχτηκε στο παρμπρίζ στη θέση του οδηγού, ο 75χρονος βρήκε τη δύναμη να ανοίξει την πόρτα, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω δέχτηκε πισόπλατο πυροβολισμό. Σύμφωνα λοιπόν με την κόρη του, ο δράστης είναι άνθρωπος υπεράνω υποψίας, για την ώρα δεν έχει ομολογήσει και ακόμη και σήμερα η κόρη του αδυνατεί να κατανοήσει το κίνητρο πίσω από την ανθρωποκτονία. Να την ακούσουμε, Χαρά, τι λέει η ίδια. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος, πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν έχει ομολογήσει κιόλας, δεν υπάρχει ομολογία. Από τα στοιχεία που μάζεψε η αστυνομία βρέθηκε. Το ξέρουμε. Απλά δεν είχε άμεση επαφή με τον μπαμπά μου. Δεν ήταν ότι είχαν εκείνους γνωστούς, εκείνους φίλους. Από την περιοχή είναι. Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερός μου. Είναι νεαρός, οικογενειάρχης. Και το έχουμε ακούσει, Δηλαδή ότι μπορεί να ενόχληθεί και κάποιος άνθρωπος εκεί που πήγαινε και άδειαζε. Αυτά λέει λοιπόν η κόρη και ο φίλος του 75χρονου. Μία υπόθεση η οποία 2 χρόνια έμπαινε πίσω στις σκιές μέχρι να εξιχνιαστεί το έγκλημα. Τώρα τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.